Εδώ τώρα τι να πει κανένας. Τι ακριβώς να πει μωρέ κάποιος όταν είναι πάνω από τον τάφο ενός Αγίου. Ενός τόσο σπουδαίου Αγίου που ήταν ο Παπαφώτης. Εδώ αναπαύεται ο παππούλης. Τι αναπαύεται δηλαδή. Όχι. Αυτός ο παππούλης ούτε μες στον τάφο το αναπαύεται. Διότι όπως λένε οι μαρτυρίες πολλών, τρέχει. Παντού εμφανίζεται, παντού βγαίνει, παντού τρέχει. Αρρώστιες, προβλήματα, θεραπείες. Εδώ είναι αυτό το Δεντρολίβανο. Έχει γεμίσει ο τάφος του από Δεντρολίβανο και πολλοί το παίρνουν αυτό και γιατρεύονται. Ναι, έτσι είναι οι Άγιοι. Να γιατρεύουν είναι οι Άγιοι. Να γιατρεύουν ψυχές, να γιατρεύουν σώματα. Να γιατρεύουν αυτούς που πιστεύουν, αλλά να γιατρεύουν και αυτούς που δεν πιστεύουν. Φερονίμος βλαστής άσος δέντρων ευκαρπών, πνευματί και παπατήχων καρπούς ευλάστησας, παπαφώτην των σαλών και παΐσιων γλυκίν, τους γενωμένους δασκάλους και πρεσβεύτας αΐ το Κυρίο, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Άσημος όταν έζησε, ένας κοντούλης, ένας μικροκαμωμένος ήταν. Αλλά γίγαντα στη ψυχή, στην καρδιά, στον αγώνα, στη χάρη, στην ευλογία, στην πνευματικότητα. Δέστε πώς ήρθαν εδώ και αφιερώνουν για να ευχαριστήσουν. Να ευχαριστήσουν τον παππούλη για όλα αυτά που τους έδωσε. Να τον ευχαριστήσουν για όλα αυτά που πήρανε στη ζωή τους μέσα από την προσευχή, μέσα από τη χάρη, μέσα από την ευλογία. Αυτός λοιπόν είναι ο Παπαφώτης εδώ στο εκκλησάκι το μικρό δίπλα και στην αρχή στην είσοδο του χωριού, εδώ στην είσοδο του χωριού στον Τρίγωνα.